Η Σοφία Μουτίδου. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Η Σοφία Κουρτίδου. Και η Κρυσταλία. Σας καλωσορίζουν στο The Booth. Σήμερα κουβεντιάζουμε. Τι γίνεται όταν ο έρωτας σου χτυπάει την πόρτα στη δουλειά? Χώρισες? Τρόποι για να τον φέρεις πίσω. Αναρωτήθηκες ποιοι είναι οι αληθινοί σου φίλοι? Τι να κάνεις αν δεν το θέλει η μαμά σου? 9. Περιτώ να σας πω, παιδιά, ότι σας καλωσορίζουμε φυσικά στο The Booth, αλλά εμείς στο καμαρίνι δεν καταλαβαίνουμε πότε περνάει η ώρα. Τόσο καλά περνάμε, δηλαδή καθόλου πριν είπα, με βίντεο και λέμε καλά. Είναι, παιδιά. Ναι. Αν δεν είναι τέτοια ώρα, θα ήμασταν ακόμα πάνω. Καλέ, ναι. Εμείς εκεί, άπλωτο. Για φημίσεις θα βλέπατε τώρα. Ήρθαμε πριν από 3 δευτερόλεπτα. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ έφαγα ένα γιαρμά. Γιατί μου δίνει πάρα πολύ ζωντάνια και χαρά. Ο γιαρμά συγκεκριμένα. Ναι, το ορδάκι μου. Εμένα το λεμόνι. Το λεμόνι δεν σε ρίχνει. Όχι. Τρώω λεμόνι και με πιάνει μια ευεξία. Γελάω, δεν ξέρω. Ένα κάτι. Α, λεμόνι, λεμόνι. Νομίζω να πούμε πάντως... ότι δεν είναι μαζί μας η Κρυσταλία σήμερα, γιατί έπρεπε να κάνει μια εξέταση που κάνουμε έτσι σε αυτούς τους μήνες της εγκυμοσύνης. Και επειδή είναι πολύ χρονοβόρα, λείπει σήμερα από κοντά μας. Είναι μια χαρά, μην ανησυχείτε. Θα καλύψουμε το κενό. Τη στέλνουμε πάρα πολλά φιλιά και την αγαπάμε πολύ. Πολλά φιλιά. Τώρα μαζί μιλούσαμε εδώ πέρα. Κανείς δεν θέλει να φύγει από εδώ πέρα, κατάλαβες? Είναι τώρα εκεί πέρα και μας σκέφτεται όπως τη σκεφτόμαστε κι εμείς. Νομίζω ότι πρέπει να βγάλουμε όμως ένα live, ακριβώς να δείξουμε τι γίνεται λίγα δευτερόλεπτα πριν βγούμε στον αέρα. Νομίζω ναι, μια φορά θα μας αφήσουν, ναι, θα μας αφήσουν μάλλον να βγάλουμε ένα live από τα καμαρίνια καθώς κατεβαίνουμε. Ναι. Εκεί να δεις. Το πανηγύρι, το υπέροχο. Οπωσδήποτε. Η χόβα, η απάτητη, όλα, όλα να τα δεις. Το τάμα για να κατέβεις τη σκάλα σώος και βλαβείς. Πώς πέρασαν το Σαββατοκύριακο, κορίτσια? Εγώ έκανα αφωνία. Ναι. Σάββατο όλη τη μέρα και μέχρι το απόγευμα το αργά της Κυριακής. Δεν μιλούσες καθόλου ή μιλούσες ψιθυριστά? Σχεδόν καθόλου, Πινελόπη. Δηλαδή δεν σήκωνα ούτε τηλέφωνα, γιατί ήμουν πολύ χάλια. Και μετά έκανα το βίντεο τη Δευτέρα στο σημερινό, το 24ωρο τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Το έκανε συνδρομή. Ναι. Παίζουν διάφοροι ηθοποιοί. Εδώ πέρα η Σοφία Κουρτίδου είναι ο Τζούτζε τη Βασιλιά. Παίζει και εσύ. Βασίλισσα. Είναι ο μουσικό, ο προσωπικό μουσικό. Ο προσωπικό μουσικό. Θα κρίσει. Δεν πρόλαβα. Πρέπει να μπείτε και να δείτε πώ τα μαλλιά μου ψηφούν τον νόμο τη βαρύτητα. Είναι σαν χαλασμένο Monty Python. Είναι όλοι κάπω. Ο Μπάτλερ, ο βοηθό, ο συμβουλάτορα, η Νταϊάννα σε δύο εκδοχέ. Έχουμε και Νταϊάννα. Δύο Νταϊάννε. Πώς ήταν πραγματικά και πώς την έβλεπε η Βασίλισσα. Δες το, σε παρακαλώ, δεν θα τα αντέξεις. Δεν πρόλαβα σήμερα. Ναι, δεν πρόλαβα. Εγώ είμαι... θα πάθει ζημιά. Δευτέρα πρωί, ξέρετε. Να το πούμε και στον κόσμο που δεν το ξέρει. Δευτέρα πρωί, εγώ ζω με τη Σοφία Μουτίδου. Κοιμάμαι και έρχεται ο Φώτης με το κινητό. Κάνουνε εδώ. Κάνουν μπάνιο, όλη η οικογένεια. Για να μου βάλει το καινούριο. Ναι, κάνει μπάνιο, το βάζει δίπλα. Περνάμε δύσκολα. Δηλαδή, εγώ το Φώτη τον έχω δει από τον μπάνιο. Καταλαβαίνετε. Ως βίντεο, όλα τον έχω δει. Να πω ότι επιμελήθηκε η Σοφία όλο το styling που είχαμε χθες. Και γενικά εδώ εμείς επιμελούμαστε η μία το styling τη άλλη. Τα μαλλιά τα φτιάξα μόνη μου. Αλλά όλα τα άλλα, το ενδυματολογικό και τα λοιπά, ήταν τη Σοφία. Και γενικά εδώ φροντίζουμε μία την άλλη. Και έχω να το πω, γιατί εγώ είχα πάει σε μία εκπομπή τη προάλλε και με ντύσαν εδώ πέρα τα κορίτσια. Μου έδωσε η Πινελόπη το φόρεμά τη, μου δώσαν δαχτυλίδια. Δεν υπάρχει αυτό. Τώρα πώ γίνεται. Με τη Σοφία αλλάζουμε βρακιά, συνήθω το εννοείται. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Το πιο εντυπωσιακό είναι το ότι μα κάνουν όλε η μία στην άλλη τα ρούχα. Είναι μαγικό. Ενώ είμαστε σε διαφορετικά νούμερα. Πώ συμβαίνει αυτό? Αυτό μόνο από την εκπομπή γίνεται. Τη Κρυσταλλία μου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όπω λέει και η αγαπημένη μου η Έλληνα Χριστοπούλου, η αγάπη κάνει θαύματα. Έτσι. Έτσι είναι, παιδιά. Και εγώ, εμένα με συγκινεί πάρα πολύ που είμαστε εδώ πέρα γυναίκε. Και. Μα τώρα. Δηλαδή, πάνω να μην μπορέσω. Κατάλαβε να παίρνει τώρα το τηλέφωνο. Γιατί? Λεπτά, έσπατε. Δηλαδή, γιατί. Α, τέλεια. Αυτά είναι τα δικά μου ακουστικά. Δεν θα ακούσω. Όχι, αυτά είναι. Δεν καταλαβαίνω. Δεν έχω μπλέξει εδώ πέρα τα ακουστικά. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, αγάπη μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Χαιρόμαστε πολύ που ακούμε χαρούμενη φωνή έτσι να ξεκινήσει η εβδομάδα μας ωραία και δυναμικά. Έτσι, μπράβο. Και εγώ ξέχασα να δω το βίντεο. Και τώρα με το που φτάσω, τρέχω να δω για Ελισάβετ. Τρέχω. Λοιπόν, άντε γεια, κλείνουμε τη γραμμή τελείως. Αν δεν έχετε δει εδώ πέρα τα βίντεο της Μουτίδου στο YouTube, δεν βγαίνετε στον αέρα. Πολλά φιλιά, είμαι την ονόματι. Με λένε Πινελόπη, είμαι 29 χρονών. Τέλεια.
Χρόνια πολλά, γιορτή κρατάει 40 μέρες και καλές εξετάσεις να έχουμε για το κορίτσι μας. Μα τι άλλο, παιδιά, εντάξει, μας τα είπες όλα. Νομίζω τώρα μπορούμε να κλείσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κάθεστε να πω ότι το δράμα μου... Ναι, έλα πες το, μου το πεις. Ναι. Λοιπόν, εγώ πριν πιστεύω 8 μήνες γνωρίζω ένα παιδί. Τι να σου λέω τώρα, τι να σου λέω. Όταν τον είδα να σου πω, λέω μπα, δεν είμαι σίγουρη και τα λοιπά. Παρένθεση, ήταν από απόσταση. Παρένθεση, αυτό, ωραία. Ξεκινάει λοιπόν το love story αυτός να δείχνει τα συναισθήματά του τόσο πολύ, να δείχνει το πόσο ερωτευμένος είναι, να κάνει πράγματα κτλ. Μισό λεπτό, πώς το έδειχνε εξ αποστάσεως αφού ήταν σε απόσταση? Παιδί μου, κάθε λίγο και λιγάκι εγώ πήγαινα τον έβρισκα, ερχόταν αυτός, δηλαδή περνάβαμε πολύ χρόνο μαζί. Τέλεια. Δεν ήταν και τόσο μεγάλη απόσταση λοιπόν. Για πες μας. Όχι, δεν ήταν. Ήταν μόνο χιλιομετρική και όχι ουσιαστική. Έτσι, μπράβο. Για πες. Αλλά αυτός το τονίζει ήταν πάρα πολύ εκφραστικός στα συναισθήματά του. Mm-hmm. Μου έμαθε πραγματικά πως είναι ο έρωτας. Δεν ήξερα μέχρι στιγμής πως είναι ο έρωτας. Τέλος πάντων, όταν εγώ στην αρχή σκεφτόμουν, ας πούμε, ότι είναι απόσταση, ότι δεν ταιριάζουμε και τόσο πολύ σαν χαρακτήρες, γιατί αυτός ήμασταν λίγο διαφορετικοί. Αλλά όχι ότι είχαμε πρόβλημα. Μάθαινα από αυτόν, μάθαινε αυτός από μένα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων, λοιπόν, περνάει ο καιρός και όταν άρχιζα εγώ να εκφράζω τα συναισθήματά μου και να νιώθω εγώ πάρα πολύ ερωτευμένη και να νιώθω εγώ το πόσο πολύ, ας πούμε, θέλω αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου, ξεκίνησε αυτός να σκέφτεται τα υπόλοιπα, το ότι πω και μήπως, ας πούμε, να το ξανασκεφτούμε και άρχισε, ας πούμε, να βλέπει πιο λογικά σχέσιμα. Ταραν! Και εγώ τα πατώματα, γιατί έρχεται μία μέρα και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει μέσα στην καραντίνα, γιατί δεν μπορούσαμε να είμαστε μαζί στην καραντίνα. Ναι. Και γυρνάει και μου λέει και μήπως να το ξανασκεφτούμε και εγώ δεν νιώθω έτσι πλέον. Δεν είμαι τόσο πολύ ερωτευμένος. Τα πατώματα. Δηλαδή... Και τώρα... Τρέλα, ναι, και δεν έχω συνδέσει εδώ τους ήχους μου, δεν πρόλαβα να βάλω το καλώδιο για να σου, να σου παίξω το ταχυτικά εφέ. Τα κάνεις όμως μόνο σου, δεν τα χρειάζεσαι, καταλαβες. Δεν υπάρχεις. Λοιπόν. Και κατάλαβες τώρα. Για πες μου, αγάπη μου, επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε και θα συζητήσω εδώ πέρα με τις φιλενάδες μου. Ναι. Άρα λοιπόν, εμείς τώρα τον θέλουμε αυτόν και αυτός... Εγώ ναι, εγώ αποφλεύω, είναι το άλλο μου μισό. Και αυτός τώρα μου έχει ξεκαθαρίσει το ότι εγώ πλέον δεν τρέφω τόσο συναισθήματα όσο έτρεφα στην αρχή και ότι πρέπει να σκεφτούμε λογικά κτλ. Εσύ πιστεύεις ότι αυτό έγινε τώρα, επειδή... Να... Τι? Πιστεύεις ότι αυτό έγινε επειδή του το έδειξες? Μπορεί. Δηλαδή του έδειξες πώς αισθάνεσαι. Μπορεί. Μπορεί να του άρεσε, ας πούμε, περισσότερο να δείχνει αυτό τα συναισθήματά του και όταν τα είδε από εμένα να τρόμαξε και να είπε, ας πούμε, ότι σοβαρεύει το πράγμα. Τρόμαξε. Γιατί είναι αυτό το τρόμα που έχουμε συζητήσει. Αυτό, λοιπόν. Γιατί όταν χωρίσαμε, ήταν πάρα πολύ δίπλα μου στο χωρισμό. Γιατί ένιωθε ότι εγώ ήμουν στεναχωρημένη και αυτό ήταν εκεί. Δηλαδή, τόσο καλό παιδί. Έτσι, μπράβο. Τα ζευγάρια όταν χωρίζουν φαίνονται. Άλλωστε, όλοι το ξέρουν αυτό. Σε κλείνω, αγάπη, να το συζητήσουμε τα κορίτσια. Εγώ ακούω ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είσαι η χαρά τη ζωή. Και μια χαρά σ' ακούω και θα τα βρεις και με αυτόν ή και με τον επόμενο. Γιατί όχι, αν αυτός δεν θέλει. Έτσι. Έχετε, ναι. Έχετε στο νου σου. Γιατί σας τα έχω πει ότι δεν υπάρχει το άλλο μισό. Φιλάκια πολλά. Ναι, ναι. Είπαμε, αν είστε εσείς καλά ολόκληροι, θα βρείτε και το άλλο σας ολόκληρο. Και... Τρελαίνομαι, λέει, γι' αυτό είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο, το άλλο σου μισό θα είναι άμα και εκείνος τρελαίνεται για σένα. Δεν μπορεί να είναι μόνο το δικό σου άλλο μισό. Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί να το μισό από πάνω. Όμως ακριβώς όταν λέμε για μισό, αυτό σημαίνει. Αν εμείς δεν είμαστε ολόκληροι και ψάχνουμε την ολοκλήρωσή μας μέσα από έναν άλλον, είναι πάρα πολύ πιθανό να συμβαίνει αυτό. Υπάρχει ένα υπέροχο. Δηλαδή, το άλλο σου μισό δεν σε θέλει. Ακριβώς. Υπάρχει ένα υπέροχο βιβλίο που λέγεται Το κομμάτι που λείπει. Το ξέρετε, το ξέρεις, Σοφία, εσύ. Είναι για φανταστικό. Δεν μπορώ να σας το πω. Είναι από αυτά τα βιβλία που έχει, ξέρω εγώ, καμιά δεκαπενταριά σελίδες. Δεν μπορώ να σας το πω, λέει, γιατί λείπει ένα κομμάτι. Είναι τέλος πάντων ένα στρογγυλό πραγματάκι. Ένα κύκλος είναι που του λείπει ένα κομμάτι. Και ψάχνει να βρει το κομμάτι που του λείπει. Και λέει, ρε παιδί μου, ότι σε κάθε σελίδα έχει και διαφορετική εικόνα. Είναι πολύ λίγες τις σελίδες, είναι μικρό. Mm-hmm. Είναι από αυτά τα. Υπάρχει είδος τέλος πάντων συγκεκριμένων βιβλίων που είναι έτσι. Λοιπόν, και προσπαθεί να βρει κομμάτια που να του ταιριάζουν.
Και κάποια είναι λέει, πιο μεγάλα, ξέρω εγώ, και δείχνει ένα πολύ μεγάλο. Κάποια είναι πιο μικρά, κάποια έχουν άλλο σχήμα. Έλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Αξίζει τον κόπο να το δείτε όσοι ασχολείστε. Άρα πολλά καταλύει. Μπορεί να μοιάζουν με αυτό που θέλει, αλλά για κάτι να μην είναι. Λέει ρε παιδί μου, άμα δείτε την ιστορία, θα σα το φέρω να το δείτε. Ότι κάποια προσπάθησαν να τον αλλάξουν, να του αλλάξουν σχήμα για να ταιριάζουν. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Βασίζεται πάρα πολύ στην φιλοσοφία. Το κομμάτι. Τελικά το βρίσκει. Αλλά... Κάνε μα spoiler. Δεν θα σα κάνω spoiler. Ξέρω να το δείτε. Το θέμα είναι ότι δεν, πραγματικά. Αν έχω μάθει κάτι σε αυτή τη ζωή, είναι ότι ο έρωτας γίνεται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Δεν μπορεί να το παθαίνει μόνο ο ένας. Ο αληθινός ο έρωτας, ο έρωτας ο σωστός. Όλα τα άλλα είναι κάτι. Είναι μια καψούρα, είναι ένα κόλλημα, είναι κάτι άλλο τέλος πάντων από, το, από αυτό που αυτή λέμε. Είναι χρονική συγκυρία. Δηλαδή δεν συμπέσανε. Όταν ήθελε ο ένας, ήθελε κι άλλος, μετά όμως αποσύρθηκε ο ένας. Όχι, αλλά πολύ πιθανόν κάτι να του συνέβη ενδιάμεσα. Δηλαδή να βρήκε το. Αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ενθουσιάζεται τόσο πολύ γρήγορα, μπορεί να ενθουσιαστεί και με κάποιον άλλον πολύ γρήγορα. Ναι, παιδιά, συνήθως κατά τη διάρκεια τα συναισθήματα του ενός είναι πάντοτε περισσότερα από ό,τι του άλλου. Και αυτό μπορεί να εναλλάσσεται. Έρχεται όμως πάντα η στιγμή. Έχουμε σχετική άσχετη έρευνα. Βέβαια. Ωραία, να τη δούμε τη σχετική ασχετική έρευνα. Απάντως, να πούμε, παιδιά, ότι δεν ισχύει αυτό. Έχουμε πει πολλές φορές έτσι. Δεν μπορεί να τρομάξετε έναν άνθρωπο και να μην σας θέλει επειδή εκδηλώσατε τα συναισθήματά σας. Καλέ, έτσι νομίζεις πάντοτε. Απλά δεν ήθελε αυτός. Για πάμε να δούμε την έρευνα και θα το συζητήσουμε και μετά. Τον είχες δεδομένο, έφυγε και σ' άφησε. Χωρίσατε και τον θέλεις πίσω. Το βίντεο έχει την απάντηση. Προσποιήσου πως είσαι καλά, περνάς καλά. Το είπε και η Πέκη Ζήνα. Δεν είναι τυχαίο. Εφάρμοσε τη μέθοδο φιλαράκια. Αν τον δεις τυχαία και καλά τυχαία, προτείνε του να πάτε για καφέ και γίνε ο φίλος του Λευτεράκης και θα τρελαθεί ο εγωισμός του. Εάν πάλι είσαι ανυπόμονη, κανόνισε να βγείτε για ποτό και όρμα, λέγοντάς του πόσο ερωτευμένη είσαι μαζί του. Τώρα ή θα ενδώσει ή που θα φας χιλόπιτα. Εσύ διαλέγεις. Ντροπή των ερευνών ήταν αυτή. Τι είπες στο Χρυσάνθη στο ρεπορτάζ ότι έχει πει η Πέγκη Ζήνα. Τι είπε. Χρυσάνθη ζεις. Α, νομίζω η Χρυσάνθη παραιτήθηκε. Βασικά λέει ο τρόπος της έρευνας ήταν να το παίξεις φίλη. Γενικώς όταν λες τη λέξη να το παίξεις μπροστά. Να, δηλαδή ναι. Κάνε ό,τι. Πω, πόσο βαριά. Δείξε ότι τάχα μου, δίθε μου που λένε και στο χωριό μου. Ναι, ότι δεν θέλεις και αν το δεις τυχαία, πες το. Α! Πόσο τα βαριέμαι αυτά τα παιχνίδια. Δεν ξέρω, ίσως επειδή είστε πιο μικρά παιδιά να θέλετε. Εγώ, παιδιά, στα 48, very bold, να παίξω παιχνίδια. Όχι, εγώ και από μικρή τα ήμουν. Ναι, και εγώ. Δηλαδή, άμα κάποιος θέλει, έτσι δεν είναι. Ακριβώς, παιδιά, μην τρελαθούμε τώρα. Η στρατηγική στον έρωτα δεν οδηγεί πουθενά. Καταρχάς, η χαρά που θα πάρετε, εάν κάποιος άνθρωπος σας θέλει, σας δείξει το ενδιαφέρον επειδή προκύψει. Ναι. Προκύψει. Και όχι επειδή, ας κάνω σχέδιο, δεν θα απαντήσω τώρα, θα αφήσω να περιμένω δύο ώρες, θα στείλω μετά από δύο ημέρες. Δεν είναι έτσι αυτά τα πράγματα, παιδιά. Όχι, δεν μας να γουστάρει κάποιος για αυτό που είστε πραγματικά. Χαίρεσαι για 4 δευτερόλεπτα, λες, αχ, έστειλε, και μετά δεν ισχύει καθόλου σε βάθος χρόνου. Επίσης, να πω, παιδιά, εγώ που είμαι άνθρωπος που πάντα εκδηλώνω τα συναισθήματά μου, δηλαδή αν είμαι ερωτευμένη, θα το δείξω, αν μου αρέσει κάποιος, θα το πω. Ποτέ κανείς δεν τρόμαξε. Πάντοτε μια χαρά με ερωτεύτηκαν όλοι και μια χαρά ευτυχισμένη μου και κανείς δεν. Εγώ το ίδιο. Δεν ήμουν χαμένη ποτέ από την εκδήλωση των συναισθημάτων. Το αντίθετο. Πηγάζει από μέσα σου μια αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό και το κάνεις αυτό. Καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή, γι' αυτό λέμε ότι όλα ξεκινάνε από μέσα μας. Αν μέσα σου είσαι καλά, ξέρεις τι θέλεις, τι σου αρέσει, ξέρεις ότι θέλεις να μην χάνεις χρόνο, ας πούμε, γιατί όλα αυτά είναι μεγάλο χάσιμο χρόνου. Ναι. Απλά το λες και τελειώνει. Δηλαδή. Και στεναχωριέσαι για λίγο. Πρέπει δηλαδή τα άσχημα συναισθήματα να κρατάνε κάθε φορά και λιγότερο και λιγότερο και λιγότερο. Ακριβώς. Και επίσης, παιδιά, μην σας απασχολεί τόσο ποια θα είναι η έκβαση. Πείτε αυτό που αισθάνεστε και αν δεν έχει θετική έκβαση, θα το αντιμετωπίσετε εκείνη τη στιγμή. Το να κάνετε από πριν σχέδια ή τέλος πάντων θετική έκβαση δεν θα έχει σίγουρα αν δεν κάνετε κάτι θετικό, ένα θετικό βήμα. Πρέπει να βγούμε σε break. Έτσι. Λοιπόν. Ωραία, το αυτοκίνητό μας λοιπόν δεν έχω ούτε το μικρόφωνο μου. Η παρέα εδώ πέρα μας. Σοφάκι, έχεις το αμάξι. Δεν έχω τίποτα. Μας συνεπήρε η ατμόσφαιρα και η κατάσταση εδώ πέρα και δεν έχω ούτε το μικρόφωνο μου, ούτε τα μηχανήματά μου δεν με καταλαβαίνετε ότι νιώθω μισή. Δηλαδή είμαι. Μόνο το μικρόφωνο δεν έχω το αμάξι. Λοιπόν, το αμάξι δεν χρειάζεται, θα το δεις εδώ πέρα. Πρόσεξε με. Αυτό είναι καταπληκτικό. 14999. Το παίρνεις και φεύγω από εδώ, από τον συνοδικό θα το οδηγήσω. Μην αγχώνεσαι. Στέλνεις και το κάνεις δικό σου. Και αυτό και το λάπτοπ και διάφορα πράγματα. Εδώ θα είμαστε. 14999. Δεν το έχουμε το λάπτοπ, αλλά εσύ στείλε. 14999. Ό,τι έχουμε θα το πάρεις. Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις. Το 2, 11, 2, 12, 21, 30 να πάρει. Πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Το τηλέφωνο της εκπομπής, το έχετε προσωπικό. Επίσης, παιδιά, η εκπομπή αυτή δεν ασχολείται μόνο με θέματα αγκομενικά.
μπορούμε να συζητήσουμε διάφορα θέματα. Δηλαδή, δεν μας έχουν ικανές να μιλήσουμε για παραπάνω πράγματα. Εμάς. Που έχουμε τοποθετηθεί από. Που έχουμε τοποθετηθεί εμείς για το παραπάνω, για τα παραπάνω κιλά. Δεν έχουμε τοποθετηθεί εμείς, σε παρακαλώ. Και όλο μόνο κομμενικά. Ναι. Δεν έχουμε τοποθετηθεί εμείς άμα χωρίς τον άλλο. Άμα τα έχεις με παντρεμένο. Άμα... Ναι. Έχουμε λίγο εξηγήσει. Αν θέλεις τον ξάδελφό σου. Ναι. Αν θέλεις το φίλο του κομμενικού. Γελό που βγάζει καντήλες με αυτά. Όχι, ότι έχω συνηθίσει πια κάποια ανοσία. Κοίταξε, παιδιά, να πω λίγο κάτι. Θέλετε λίγο κουλό και τα λοιπά, Χρυσάντη, οπότε έχουμε τηλέφωνο, διέκοψε με. Αλλά ρε παιδιά, το 89,99% δεν είναι εγκομενικά. 89 μόνο, λίγο λες. Λίγο λέω. Ναι. Δεν είναι κατά βάση όπου παιδιά... και να μιλήσεις, είναι εγκομενικό ρε παιδιά. Ναι ρε εσύ. Είναι ένα θέμα... Ούτως άλλως από τα... Και, πόσα είναι τα βασικά θέματα στη μυθοπλασία. Στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Ο έρωτας και ο θάνατος. Κυρίως αυτά τα δύο. Ναι, ναι. Όλα τα παιδιά, άλλα γυρνάνε γύρω από αυτό. Όλους μας απασχολούν. Εγώ γνωρίζω μια κοπέλα που πέρασε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο και την εγκατέλειψε ο σύντροφος, ο οποίος ήταν μαζί στο τροχαίο. Και μου λέει: Σοφία, είδα το χάρο με τα μάτια μου, αλλά με ενδιαφέρει το κομμάτι το προσωπικό. Και πάλι αυτό που με απασχολεί είναι η σχέση μου από εδώ και πέρα. Μην με εγκαταλείψει η επόμενη σχέση μου. Είναι απίστευτο. Σημαίνει δεν υπάρχει σωτηρία. Δηλαδή, ακόμα και μπροστά στο θάνατο, εμείς τον έρωτα, τον κομμενικό πάντα είναι κάτι που σε απασχολεί. Είναι το πρόβλημα της μοναξιάς μεγάλο. Δηλαδή, ο κόσμος δεν νιώθει πλήρης με τον εαυτό του. Είναι η συνέχεια της συζήτησης που κάναμε πριν. Αν νιώθεις πλήρης με τον εαυτό σου, okay με τον εαυτό σου, τότε δεν έχεις αυτή την ασφάλεια του πρέπει να είμαι με κάποιον οπωσδήποτε. Και κάποιος να ασχολείται οπωσδήποτε μαζί μου και κάποιος οπωσδήποτε να μου λέει πόσο φανταστική και όμορφη και όμορφος αντίστοιχα. Έτσι, δεν ισχύει μόνο για τις γυναίκες αυτό. Είναι μια ανασφάλεια την οποία αν δεν τη δουλέψεις, αν δεν τη χτίσεις, θα έχεις πάντα προβλήματα με όλους τους γκόμενους που θα μπλέξεις. Επίσης, συναντάμε στον δρόμο κόσμο και μας λέει, πω, τι ακούτε. Τι ακούμε. Δηλαδή, πραγματικά τα τηλέφωνά μας ουσιαστικά παράλογο να πεις όχι, ήταν κάτι που ήταν και τρολαρίσματα. Τα άλλα όλα. Τι δεν ζούμε. Για να δούμε τι θα ακούσουμε τώρα. Έχουμε τα αυγά του. Είπες εγώ είμαι. Δικό μου είναι το τηλέφωνο, Σοφία. Δεν είπες εγώ τι είναι να μιλήσει. Παρακαλώ, ποιος είναι. Καλησπέρα, μ' ακούτε. Καλησπέρα, σ' ακούμε, ναι. Πινελόπη. Χάρηκα που μιλάω μαζί σου. Κι εγώ χαίρομαι. Να ξέρεις, βασικά, με όποιον και να μιλάγα θα χαιρόμουν. Ναι. Θέλω να πω για αρχή χρόνια πολλά στις δύο Σοφίες για την Πέμπτη και να πω ότι αυτό που κάνετε είναι πραγματικά μοναδικό. Μπορεί να ακούγεται το συγχαρητήριο για την εκπομπή σας πολύ τετριμένο, αλλά πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που κάνετε γιατί το ότι θα έπαιρνα τηλέφωνο να συμβουλευτώ άτομα που ξέρω ότι πραγματικά θα με καταλάβουν και θα μου δώσουν απάντηση που θα με βοηθήσει, δεν το περίμενα ποτέ. Τι γλυκός και μάλιστα που είσαι. Εκπομπή. Είσαι πολύ γλυκός. Τι έχει η φωνούλα σου και είναι λίγο στεναχωρημένη. Καλύτερα τώρα. Όχι, εσύ θα μου πεις, είσαι καλά. Ναι, απλά είχε πρόβλημα το τηλέφωνο. Όχι, σ' ακούω, λέω, λίγο στεναχωρημένο, είσαι εντάξει, μπορώ να σε βοηθήσω σε κάτι. Ναι, θέλω βοήθεια. Πες μου το όνομά σου. Λοιπόν, Γιώργος ονομάζομαι και είμαι 26 χρονών. Ωραία. Από Αθήνα. Τέλεια. Για πες μου, Γιώργο. Λοιπόν, εγώ δουλεύω σε μια μεγάλη εταιρεία και έχω πρόβλημα με έναν συνεργάτη μου. Ωραία. Ωραία, όχι, αλλά κατάλαβες. Για πες μου, ποιο είναι το θέμα. Λοιπόν, για αρχή είμαι ομοφιλόφιλος. Okay. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ναι. Πρόβλημα είναι γιατί μου αρέσει ένας, όχι ακριβώς προϊστάμενός μου, είναι ανώτερος από μένα. Ναι, ένας συνεργάτης. Αλλά συνεργαζόμαστε... Πολύ στενά. Μια στο τόσο. Δεν συνεργαζόμαστε καθημερινά. Ωραία. Λοιπόν, αλλά μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι το έχει καταλάβει. Είμαι σίγουρος ότι το έχει καταλάβει και νομίζω ότι δεν είναι και αυτός ομοφιλόφιλος. Okay. Αλλά έρχεται σε δύσκολη θέση. Και στεναχωριέμαι να έρχεται σε δύσκολη θέση γι' αυτό. Δεν θέλω να τον φέρνω εγώ σε δύσκολη θέση. Σου και αρέσει πραγματικά, Ορίστε. Σου αρέσει πραγματικά, λέω. Πάρα πολύ. Ναι. Κοίταξε, είναι πολύ όμορφο που σε νοιάζει, πώς νιώθει. Γιατί δεν κουβεντιάζει μαζί του, του έχει μιλήσει. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ότι από τη μία, επειδή το βλέπω ότι έρχεται σε δύσκολη θέση και θέλω να τον πιάσω, να του πω ότι ξέρεις τι, δεν περιμένω να γίνει κάτι μεταξύ μας και δεν υπάρχει λόγος να έρχεσαι σε δύσκολη θέση γιατί δεν ζητάω κάτι από σένα. Αλλά απ' την άλλη, φοβάμαι ότι αν πιάσω να του μιλήσω, μπορεί να κάνει κουβέντα στην εταιρεία και εγώ να χάσω τη θέση μου, να με διώξω. Για ποιο λόγο να χάσει τη θέση σου, επειδή είσαι ομοφιλόφιλος.
Όχι, γιατί μπορεί να λένε ότι κάθομαι και φέρνω σε δύσκολη θέση ανωτέρους μου. Ωραία, κοίταξε να δεις. Έχεις την άνεση να μιλήσεις μαζί του, είσαστε σε κάποιο τύπου φιλικό επίπεδο? Φιλικό επίπεδο όχι, δεν θα το έλεγα. Τότε ενδεχομένως ναι, να περνάει λίγο τη γραμμή το γεγονός ότι θα ήθελες να κάνεις μια κουβέντα μαζί του. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς νομίζω μπορώ... ότι έρχεται σε δύσκολη θέση, επειδή έχει καταλάβει το τι νιώθω, αυτό από μόνο του ξεπερνάει, Γιώργο, τη γραμμή. Τι κάνεις και έρχεται σε δύσκολη θέση? Τον κοιτάς, δεν ξέρω κάτι συγκεκριμένο, αλλά ας πούμε όταν βρισκόμαστε, όλη την ώρα κοιτάω αυτόν. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Γλυκέ μου, να σου πω κάτι, Γιώργο. Αν θεωρείς ότι βρίσκεται σε μια διαφορετική φάση όσον αφορά το σεξουαλικό του προσανατολισμό σε σχέση με σένα, τότε θεωρώ ότι είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Είναι ενός τύπου κόλλημα. Δηλαδή, γιατί επιλέγεις, τώρα θα μου πεις αυτά τα πράγματα δεν επιλέγονται, αλλά είσαι μεγάλο παιδί, πολύ συνειδητοποιημένο και σοβαρό από ό,τι ακούω από τη φωνή σου. Γιατί επιλέγεις να δώσεις το ενδιαφέρον σου σε έναν άνθρωπο ο οποίος, εκπέραν του ότι είναι straight και άρα δεν υπάρχει μέλλον σε αυτή τη σχέση, βρίσκεται και στον επαγγελματικό σου χώρο και ενδεχομένως αυτό σου δημιουργήσει και θέμα. Δηλαδή, δεν μπορείς καθόλου να ελέγξεις αυτό το κομμάτι. Προσπαθώ, έτσι. Δεν είναι ότι δεν προσπαθώ. Αλλά ούτε επέλεξα να μ' αρέσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Κοίταξε, αυτό λίγο θα ήθελα να το κουβεντιάσω λίγο με την κυρία Κουρτίδου, όταν κλείσουμε, για το κατά πόσο επιλέγουμε ή όχι, ποιος μας αρέσει και γιατί και με ποιο τρόπο και με ποιο κριτήριο. Παρ' όλα αυτά, θες να μου πεις κάτι ακόμα σαν πληροφορία? Γιατί για να καταλάβεις, έτσι, αυτή τη στιγμή που μιλάω, ναι, για το συγκεκριμένο άτομο, τρέμει το στόμα μου, γι' αυτό με ακούτε κάπως. Τι είναι αυτό που έχει που σου αρέσει τόσο πολύ? Τα πάντα, το πώς συμπεριφέρεται στη δουλειά. Οι γνώσεις του, μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ αυτό. Ναι, τον θαυμάζεις ακόμα δηλαδή. Ακόμα οι συμβουλές που δίνει, ναι. Τον θαυμάζεις, ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σου πω αυτό γιατί πρέπει να σε αφήσω. Αν του προτείνεις ή βρεις την ευκαιρία εκτός δουλειάς, όχι μέσα στο γραφείο, να του κάνεις μια κουβέντα και να του πεις, να τον ρωτήσεις αν τον φέρνεις σε δύσκολη θέση και ότι πραγματικά δεν θέλεις τίποτα από εκείνον, απλά τον θαυμάζεις πάρα πολύ, ενδεχομένως θα ήταν καλό για να μπορείς να μην ζεις συνέχεια σε μια... να αναρωτιέσαι, ας πούμε, συνέχεια τι θα γινόταν αν δεν το έλεγες. Ωραία, να σου πω κάτι, 2 λεπτά. Ναι, πες μου γρήγορα, Γιώργο. Λοιπόν, ναι, προχθές έπρεπε να ξαναδουλέψουμε μαζί. Βέβαια, μέσω τηλεφώνου, δηλαδή δεν είχαμε οπτική επαφή. Και έδειχνε ότι είναι πολύ okay, πολύ cool. Ωραία. Και του λέω να σε πάρω τηλέφωνο μετά τη δουλειά, να σου πω κάτι που θέλω. Μου λέει, ναι, πάρε με. Και λέω, σίγουρα είσαι ενοχλό. Μου λέει, όχι, όχι, πάρε με. Και πήρα τηλέφωνο και δεν απάντησε. Εντάξει, μπορεί κάτι να συνέβη, να ήταν στο μπάνιο, να είχε... Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Και εγώ παίρνω τη μουτίδα όλη την ώρα. Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι μετά θα έπαιρνε. Αλλά δεν επέμεινα. Λέω, μπορεί να το μετάνιωσε, να έρθει πάλι σε δύσκολη θέση, οπότε δεν επέμεινα. Και γι' αυτό πήρα τηλέφωνο να μου πείτε τι να κάνω. Εγώ, Γιώργο, θα σου πω την αλήθεια μου και σ' αφήνω, γιατί πραγματικά πρέπει να σε κλείσω. Ναι, ναι. Όταν βλέπω ότι δεν έχει ανταπόκριση μία κίνηση που κάνω προς έναν άνθρωπο, αλλάζω πλεύση. Δεν υπάρχει χρόνος σε αυτή τη ζωή να χάνεις με ανθρώπους που δεν έχουν το ίδιο συναίσθημα με σένα. Αυτό μόνο έχω να σου πω, γιατί τα συναισθήματά μας είναι πολύτιμα και πρέπει να τα επενδύουμε κάπου που θα καρποφορήσουν. Αυτό έχω να σου πω. Σ' αφήνω, σε φιλώ και θέλω πολύ να δω τι θα μου πει το Κουρτιδάκι. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σου πω ότι τελική υποθέτηση θα είναι πιο σωστή. Αυτό ήθελα να πω. Το βλέπεις ότι έχω παγώσει, έτσι. Θα δοθεί. Έχει παγωνιά. Πιστοποιητικό. Ναι. Θέλω πολλές σφραγίδες, έτσι σαν αυτούς που βάζουν πάρα πολλές σφραγίδες. Και είναι το πιστοποιητικό διατήρησης εργασιακής θέσης ανεξαρτήτως της εκδήλωσης συναισθημάτων. Έτσι ακριβώς. Μην φοβάσαι να χάσει τη δουλειά σου. Ναι. Πού βρισκόμαστε? Μην το φοβάσαι καθόλου. Πες μου, ρε Σοφία, πάνω σε αυτό, πώς επιλέγουμε κάποιον? Μ' άρεσε αυτό που είπες, ναι, γιατί πολλές φορές επιλέγουμε κατάλληλα άτομα, γιατί μπορεί να αυτοτιμωρούμαστε, ναι, και επιλέγουμε μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να καρποφορήσει. Αυτό είναι μια τέτοια περίπτωση, έτσι. Συγγνώμη, δεν είναι μόνο από αυτοτιμωρία, είναι και από έμεση ακούσια επιθυμία, να μην καρποφορήσει από εμάς. Ναι, το ίδιο πράγμα είναι. Τι εννοείς? Όχι, εννοώ ότι δεν είναι μόνο επειδή. Τι είπες? Μπερδεύτηκα με τα μπουκιά μας. Ναι.
Εγώ είπα από αυτοτιμωρία και έλεγα από την επιθυμία μας να μην καταποφορήσει. Όχι από αυτοτιμωρία. Ότι και εγώ δεν θέλω ουσιαστικά να παντρευτώ, για παράδειγμα. Αυτό και πάντα πλέον παντρεμένους. Ναι, όχι από αυτοτιμωρία, αλλά γιατί δεν θέλω να παντρευτώ. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό ήθελα να πω. Να μείνουμε δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση για να μπορέσουμε να το ρωτήσουμε. Μην το γενικεύουμε πολύ. Λίγο α πούμε το συγκεκριμένο. Ο άνθρωπος αυτός ήξερε από την αρχή ότι σεξουαλικά δεν έχουν την ίδια κατεύθυνση. Αυτό, παιδιά, όμως είναι full. Συμβαίνει κατά κόρον στους ομοφυλόφιλους. Αυτό ήθελα να πω ακριβώς από το θέλουν straight άντρες. Και όχι μόνο τους θέλουν, θεωρούν, θεωρούν ότι και αυτοί θα τους θελήσουν. Έτσι. Θεωρούν ότι ενδόμηχα οι περισσότεροι, γιατί έχω πάρα πολύ. Θα είναι ο πρώτος straight που θα πάει, είναι ο πρώτος άντρας που θα πάει μαζί του. Ναι. Και τους εξητάρει αυτό. Αλλά πέρα από αυτό, που είναι πολύ σωστό να μείνουμε στο τηλέφωνο, ότι αφού ήξερες ότι είναι straight, θα καταλήξω στην τελική γνώμη της Πενελόπης που είπε: πες ότι δεν είναι straight. Είναι ένας γκέι που δεν σε θέλει. Πόσο καιρό θα ξοδεύεις σε κάτι που δεν σε θέλουν? Πρέπει πραγματικά, αν δεν με θέλουν, εξαφανίζομαι. Όχι, εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου. Κάνω. Και αφήνω σκόνη πίσω. Καλά, γιατί... βέβαια, δεν ήμασταν όλοι μας στη ζωή έτσι, να το πούμε και αυτό. Τώρα είμαστε γυναίκες άνω των 40 και έχουμε φάει και ένα κάρο μην πω. Σωστά, αλλά εγώ από μικρή παλιά, δεν είχα την διεκδίκηση αν ο άλλος δεν με ήθελε. Ρε, παιδί μου, ξέρεις τι. Ξέρεις, πραγματικά ξέρεις όταν ο άλλος σε θέλει. Απλά έχουν υπάρξει και κάποιοι άνθρωποι που ενδεχομένως το παίζανε και πολύ ωραία. Αλλά όταν ο άλλος δεν. Ναι. Το βλέπεις ότι δεν είναι straight. Το αφήνουμε ότι είναι straight. Αυτό, ναι, δεν υπάρχει λόγος. Πες ότι είναι ένας γκέι που δεν θέλει. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο όμως. Να. Ότι αυτό που είπες. Ότι περιμένουν ότι θα κάνει αλλαγή στη ζωή του straight με αυτούς πρώτη φορά. Με αυτόν που κάθε φορά ενδιαφέρεται. Και εγώ το έχω αυτό που μου φιλόφιλους φίλους μου. Είναι straight, λέει, αλλά δεν ξέρεις. Ναι. Μπορεί αυτή τη φορά να καταλάβεις. Εντάξει. Τι να κάνω με τη τηλεφωνική της Μουτίδου? Α, στη δική μου τηλεφωνική, χωρίς σχετική έσχετη έρευνα. Πάλι ξαναμπήκε στο πηγάδι η Χρυσάνθη. Δεν πειράζει. Ναι, γεια σας. Από τα βασιλικά κοτέτσια είμαστε. Τι κάνετε? Γεια σας. Γεια σου, κούκλα μου. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πολύ τέτοια, είστε πολύ ωραίες. Ξέρουμε. Να σας πω το πρόβλημά μου. Κλαις. Μ' ακούτε? Κλαις. Δεν σας ακούω. Κλαις. Όχι, όχι. Α, ωραία, για πες πώς σε λένε. Με λένε Μαριλένα. Και πόσο χρονών είσαι? 22. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Λοιπόν, υπάρχει. Εγώ από το Λύκειο είχα μια παρέα. Τέλος πάντων, είμαστε 4 άτομα. Όλοι μας. Είμαστε πάρα πολύ δεμένοι. Περάσαμε όλοι στην ίδια πόλη και τέλος πάντων τα πηγαίναμε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, έχουμε μια διαφορά τέλος πάντων. Αυτοί όλοι είναι vegan και εγώ δεν είμαι. Καθόλου δηλαδή. Είσαι σουβλάκι, αλλά... τυροκαυτερή, όλα αυτά. Όχι, εντάξει, δεν τρώω πολύ κρέας, απλά δεν είμαι vegan. Αυτό. Και εγώ όταν πέρασα στη σχολή που ήθελα, γιατί προσπάθησα πάρα πολύ, αγόρασα μια γούνα αληθινή. Και την έκρυβα, προσπάθησα με νύχια και με δόντια να μην την ανακαλύψουν. Και μια φίλη μου τέλος πάντων μου ζήτησε μια ζακέτα και της λέω πήγαινε στην δουλάπα, άνοιξε την και μπες και πάρε. Και πήγε και είδε τη γούνα, το είπε σε όλους και τώρα έχουμε τσακωθεί πολύ άσχημα και δεν με κάνουν παρέα. Εγώ μετάνιωσα από την πείρα γιατί είναι λάθος και το ξέρω. Αλλά τώρα πλέον έχουν χαλάσει οι σχέσεις μας και εγώ είμαι λίγο, ναι, έχω στεναχωρηθεί και δεν ξέρω τι να κάνω. Να σε ρωτήσω δύο πράγματα. Το ένα είναι γιατί πήρες αληθινή γούνα, ενώ έχει καταπληκτικές πια υποκαταστάσεις φανταστικές, χωρίς να κάνουμε κακό. Σε κανένα ζωντανό, πρώτον, στα 22 σου, έτσι. Να πω ότι σε 60 θα το καταλάβω. Κουτσάστραβα. Για πες. Εντάξει, δεν ήθελα ψεύτικη. Εντάξει, προσπάθησα πάρα πολύ για να μπω σε αυτή τη σχολή και πίστευα ότι άξιζε μια επιβράβευση. Άξιζε τρία ζωντανά πεθαμένα πάνω σου. Και δεν μου λες, μετά, πάμε στο άλλο στάδιο. Γιατί το κρύψες? Δεν άκουσα. Γιατί το κρύψες? Γιατί ξέρω ότι άμα το μάθουν θα ανεβριάσουν και δεν περίμενα ότι δεν θα θέλουν να με κάνουν παρέα. Περίμενα απλά μια μικρή επίπληξη. Εσύ, Μαριλένα, πού πίστευες να τη φορέσεις τον μπάνιο? Εντάξει, έχω και άλλες παρέες. Δηλαδή βγαίνω και άλλες φορές. Δεν βγαίνω μόνο με αυτά τα άτομα. Α, την είχες για τις παρέες που τρώνε ζώα. Όχι, πολλές φορές βγαίνω και μόνο μου. Και γενικά ήθελα κάπου, θα την έβαζα, ήμουνα σίγουρη. Την έβαλες ποτέ? Ναι, τη φόρεσα. Ήσουν καλά όταν την έβαλες? Πάρα πολύ. Άρα είναι μια επιλογή που ακόμα πιστοποιείς. Θα
Φάτου. Ναι, εντάξει, το μετά νιώσα που την αγόρασα, γιατί είναι κακό, μεν, αλλά εντάξει. Αλλά ήσουν χαρούμενη, δε. Μ' άρεσε που την έβαλα. Σου άρεσε που την έβαλες. Αλλά δεν πίστευες ότι οι φίλοι θα φτάσουν εκεί. Δεν το πίστευα. Και τους έχω φίλους από το λύκειο, δηλαδή ήταν μαζί μου και στα άσχημα και στα ωραία. Και τώρα να εντάξει, ρωτήσω. Αυτό που τους ενόχλησε είναι που την πήρες ή που το έκρυψες. Που την πήρα. Και κατά συνέπεια που το έκρυψες μετά. Δεν ξέρω, δεν νομίζω, αλλά σίγουρα ήταν ότι την πήρα. Τρελάθηκα. Μου είπαν ότι είμαι παράδεκτη. Ναι, να σε ρωτήσω κάτι, Ρίση Μαριλένα, τελευταίο και να μιλήσω με τα κορίτσια. Εσύ τώρα ζυγίζοντας ανάμεσα στα παιδιά και στην Γούνα, ποιο θα έβαζες πιο πάνω? Τα παιδιά, φυσικά. Τα παιδιά. Επειδή σε απειλήσανε ή ουσιαστικά? Ουσιαστικά, αφού τους έχω φίλες από το λύκειο, είμαστε μια ζωή μαζί, δηλαδή. Ναι, τους το είπα. Απλά είναι ανένδοτοι, γιατί είναι οι κακοί οι vegans. Δηλαδή δεν είναι οι vegans που αφήνουν τους άλλους να κάνουν τις επιλογές τους. Είναι οι vegans που νευριάζουν όμως εδώ να τρως κρέας. Και πλέον εντάξει, αυτό έγινε σταδιακά, δεν ήταν από την αρχή έτσι. Οι κακοί οι vegan. Είναι τέλειο αυτό. Μια ταινία βασισμένη στην πραγματικότητα. Οι κακοί οι vegan. Ωραία. Μαριλένα, θες τη γνώμη μου? Ναι. Οι κακοί οι vegan δεν θα αλλάξουν γνώμη. Ναι. Είναι δύσκολο πολύ. Αλλά νομίζω θα το ξεπεράσεις, θα ξανασκεφτείς τι έκανες, πολύ ωραία, ότι δεν ήταν μια πράξη, ήταν μια πράξη μάλλον καθόλου σωστή. Και θα είσαι εκεί για αυτούς και αν θελήσουν αυτοί θα γυρίσουν. Δεν μπορείς να κάνεις ωραία. Κάτι. Κατάλαβες, Μαριλένα? Ναι, κατάλαβα. Unfortunately, που λέγει στο χωριό μου. Σε κλείνω για να μιλήσω με τα κορίτσια. Γεια σας. Γεια σου, κούκλα. Μαριλένα, 22 χρονών. Κρίμα. Πραγματικά κρίμα. Δεν είναι οι φίλοι σου κακοί vegan. Αυτό είναι τραγικό στα 22 σου χρόνια για να επιβραβεύσεις τον εαυτό σου που πέρασε το πανεπιστήμιο να πας να αγοράσεις αληθινή γούνα. Είναι από τα πιο ακραία και άσχημα πράγματα που έχω ακούσει. Είναι τραγικό σε αυτή την ηλικία. Είναι και παλιακό. Ποιος το παλιακό? Το θέμα είναι ότι είναι τραγικό στα 22 της χρόνια αυτό να μην νιώθει. Αυτό σου λέω. Ότι έχει επάνω της πεθαμένα ζώα. Αυτό λέω, ότι δεν είναι μια γιαγιά η οποία το έχει στο DNA της περασμένο. Ότι δηλαδή, καλή γούνα ήταν. Είχα γούνα εγώ. Απλώς δυστυχώς το εξίσου τραγικό είναι το ότι η κοπέλα αυτή, η σκέψη της να μην το κάνει δεν ήταν για τους ουσιαστικούς λόγους. Προφανώς, εννοείται. Αλλά ήταν για αυτή την αντίδραση, τη δική σου ή των φίλων. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό από όλα, παιδιά. Αυτό είναι, ναι. Κατάλαβες, γιατί ενδεχομένως και η δική μας αντίδραση είναι λάθος αυτή τη στιγμή, αν και δεν υποστηρίζω πάντοτε, δεν υπάρχει σωστό και λάθος, αλλά αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους αγκαλιάσουμε και να καταλάβουν ουσιαστικά τι αντίκτυπο έχουν αυτά που κάνουν, οι πράξεις τους και η σκέψη τους. Και όχι να οδηγούνται στο γεγονός ότι θα το κρύψω από αυτούς για να μην τους ενοχλήσει. Ναι. Είναι απίστευτο ότι αυτή η κοπέλα. Αυτό μου κάνει εντύπωση, πολύ ηλικία της. Δεν έχω πολλές φορές να μην έχω πράγματα να πω. Ναι. Αλήθεια στο λέω, ζορίζομαι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Πραγματικά ζορίζομαι πάρα πολύ. Είναι το θέμα της ηλικίας, ένα, και είναι το θέμα της το τι θεωρεί ότι θα είναι καλό για να επιβραβεύσει τον εαυτό της ότι είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά θέμα άγνοια στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν γνωρίζει, δηλαδή, είπε μόνη λέει θα την πάρω, εγώ βγαίνω και μόνη μου έξω. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να γνωρίζει. Δεν υπάρχει καν λογική. Μου. Είναι βασικοί κανόνες κοινωνική συμπεριφορά. Τι δεν γνωρίζει. Δεν γνωρίζει πόσο κακό είναι να γδέρνουν τα ζώα για να τα φορά εσύ πάνω σε αυτόν τον τρόπο. Μην με βάζεις στο στόμα μου λόγια που δεν έχω πει. Προ Θεού. Όχι, δεν εννοείται ότι αυτό είναι καταδικαστέο. Δεν συζητάμε καν αυτό. Δεν το συζητάμε. Όμως τι θέλω να πω, ότι το να πάρει μια κοπέλα το οτιδήποτε, μια γούνα. Και ψεύτικη να ήταν. Θέλω να πω που λέει ότι ήθελα να βγω έξω μόνη μου να χαρώ. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτό δηλαδή, λέω, θα βγεις μόνη σου. Όλο. Να πας στο σούπερ μάρκετ να βάλεις μια γούνα, γιατί? Δεν είναι, δηλαδή είναι όλο. Εν τω μεταξύ, πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί μας πήρες τηλέφωνο. Για να σου πούμε τι. Αν θα ξανακερδίσεις τους φίλους της. Αν... Πώς θα κρατήσεις τους φίλους. Δεν είναι ανάγκη οι φίλους να είναι vegan για να μην δέχονται αυτό το θέμα. Δηλαδή, δεν είναι το θέμα αυτό. Είναι το ότι και εσύ ίδια δεν θέλεις να τους κρατήσεις στην πραγματικότητα. Γιατί όταν χαρακτηρίζεις τους φίλους σου κακούς, στην πραγματικότητα δεν τους θέλεις. Δηλαδή δεν σου ταιριάζουν και σένα. Μόνο είναι αυτό. Είναι και το γεγονός ότι θα βάλει μόνη της τη γούνα να βγει έξω. Δείχνει ότι θέλει να είναι μόνη της προφανώς. Όχι, είναι με άλλες παρέες. Δηλαδή, δεν είναι vegan. είναι γεγονός ότι όταν έχεις ένα τόσο ανατρεπτικό στοιχείο, θέλω να πω ότι είσαι τόσο διαφορετικός με μία πλειοψηφία. Εγώ, για παράδειγμα, ήμουν σε ένα σπίτι που καπνίζαν όλοι. Και εγώ δεν κάπνιζα. Αλλά με ενοχλούσε πάρα πολύ.
το διάστημα τότε που ήταν τα τσιγάρα στα ντουζένια τους, που τα διαφημίζεις παντού. Παντού βλέπαμε να καπνίζουν. Και αναγκαζόμουν και εισέπνα έξω την πολυκατοικία και έμπαινα στο σπίτι και έκανα. Για να μην μυρίσω. Δεν ήθελα καπνό, δεν βρώμαχαν τα εσώρουχά μου. Δεν το γούσταρα καθόλου. Ενώ τους αγαπούσα τους φίλους μου. Όμως ήταν φασικό πρόβλημα. Δηλαδή στη μετέπειτα πορεία δεν μπορείς να συναλλαγείς για πολύ καιρό. Πού πας εσύ, ας πούμε, όταν θέλεις αληθινή γούνα με αυτούς που δεν τρώνε κρέας και εκνευρίζει το τατρός. Επίσης αυτό δεν το χωνεύω καθόλου. Δηλαδή κατάλαβα τη διαδικασία που πες κακή vegan. Εννοούσα αυτοί οι οποίοι σε προγκάνε που τρως κρέας. Για σκέψου δηλαδή να προγκάει ο καθένας τον άλλον για κάτι που δεν έχει. Θα γινότανε. Θα ήμασταν τέτοιο, όπως το λένε, βοσκοτόπι. Εντάξει, να είπες και κάτι άλλο. Γιατί γενικά φαίνεται ότι είσαι. Τέλος πάντων. Είπε ότι είμαστε μια ζωή μαζί. Είναι 22 χρονών και τους ξέρει από το Λύκειο. Δηλαδή δεν είναι αυτές οι φιλίες. Οι φιλίες δοκιμάζονται, Μαριλένα μου. Τώρα δοκιμάστηκε και πολύ καλά. Μπράβο. Και τώρα έχει δοκιμαστεί η φιλία σου. Και η φιλία αυτή δεν είναι μια φιλία που μπορείς να κρατήσεις, γιατί μιλάμε για εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις για τη ζωή. Πρέπει να βρεις ανθρώπους που να έχουν τα ίδια μυαλά με σένα. Απλώς, και ελπίζω. Πολύ σύντομα να πω για να ολοκληρώσουμε ότι να σκεφτούμε πόσο είναι επηρεασμένη από τα κοινωνικά πρότυπα που προφανώς έχει δεχτεί, έχει δει κάπου την οικογένειά της. Αυτό είναι το θέμα. 22 ετών. Δηλαδή, εμείς δεν προλάβαμε καν τις γούνες, παιδιά. Εγώ που είμαι και πολύ μεγαλύτερη. Ναι. Θέλω να πω, δεν υπήρχε ποτέ δικαιούμε σε μας σαν εικόνα. Για να λέει το άτομο αυτό ότι η κοπέλα αυτή, η φίλη μας, ότι δικαιούμε τη γούνα, σημαίνει ότι κάπου αυτό το πράγμα το είδε. Προφανώς έχει μεγαλώσει με αυτό. Μετά, μήπως δικαιωθεί και αν πάρει ένα καλό αμάξι και έναν πλούσιο άντρα. Αυτά είναι τα προβλήματα. Αυτά πάνε μαζί. Γούνα, αμάξι, άντρας, εξοχικό. Και διορισμός στο δημόσιο. Ναι. Πρόσεξε, δηλαδή, μην έχεις πεντάπτυχα μετά. Πάμε λίγο στην έρευνα. Ναι. Πάμε στην έρευνα. Έλα, πάμε. Πού είναι οι ερευνητές? Για πάμε. Πόσες φορές έχεις κλάψει στον ώμο της κολλητής σου επειδή δεν σου πέτυχε η βαφή? Ή πόσες φορές έχεις βγει με τον κολλητό σου απλά για να σε στηρίξει επειδή σε άφησε το κορίτσι? Μην απαντήσεις, πολλές φορές. Τι γίνεται όμως αν ξαφνικά οι φίλες ή οι φίλοι εξαφανίζονται? Ήταν όντως κολλητή? Μάθε λοιπόν πως οι αληθινοί φίλοι σε στηρίζουν πάντα και σε ακούν με προσοχή. Δεν χρειάζεται να μιλάτε ή να βλέπεστε συνέχεια, δεν έχει σημασία, θα είναι πάντα εκεί για σένα. Σε αποδέχονται όπως ακριβώς είσαι, μαζί με τις επιλογές σου φυσικά. Είναι σίγουρα ειλικρινείς μαζί σου και το καλύτερο σε συγχωρούν, γιατί έχουμε δει φιλίες να καταστρέφονται για ασήμαντα ζητήματα. Τελικά, έχεις φίλους. Μεγάλη ιστορία το έχεις φίλους. Πρέπει να πάμε να φύγουμε. Είμαι η Σοφία και είμαι καλά. Τι να πω, κάτι έτσι γενικό. Γι' αυτό θέλετε να πούμε κάτι για το βίντεο? Όχι, δεν θέλω να πω κάτι για το βίντεο. Ναι, είναι αυτονόητα πράγματα να έχεις φίλους που οι φίλοι σου θα σου λένε την αλήθεια, οι φίλοι σου είναι εκεί για να κλάψεις τον νόμο τους. Ναι, αυτό είναι. Και τώρα, αν θέλετε να μιλήσουμε για τη φιλία, δεν είναι τώρα πριν το break. Αν υπάρχουν φίλοι, είναι να κλειστούμε σε ένα μοναστήρι να τα λέμε 4 χρόνια, αν υπάρχουν φίλοι. Πάμε τώρα κάτι πιο απλό. Πρέπει να πούμε κάτι διαγωνισμό. Το Ιώτα, εγώ το λέω. Toyota. Το Ιώτα. Πάω κοντά του, γιατί δεν έχω το χαρτί. Είναι ένα αυτοκίνητο αξίας 11.000 ευρώ από ό,τι θυμάμαι. Δεν περισσεύουν σε κανέναν. Είναι πάρα πολύ ωραίο, λευκό, με όλες τις κάλτσες και τα ισόρουχά σας ταιριάζει. Θα μπορείτε να το συνδυάσετε, να μην βγαίνετε έξω άκυροι. Το λευκό το χρώμα έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Με τη βροχή, με τη λάσπη, πας στα γκράβαρα, πας όπου θέλεις και δεν παθαίνει τίποτα. Σωστό, δεν τα λέω? Ο μπαμπάς μου ένα μου έλεγε μια ζωή, μην πάρεις ποτέ άσπρο αυτοκίνητο γιατί φαίνονται όλα. Και τελικά το ανάποδο, ανάποδο είναι. Όπως και ο μπες καναπέ, να το ξέρετε. Στο μπες καναπέ δεν φαίνεται τίποτα απολύτως. Πάρτε λοιπόν και αφήνετε το αυτοκίνητο να πάρετε μπες καναπέ. Το Ιώτα 14999, παίρνετε τηλέφωνο και εμείς θα φροντίσουμε. Να το πάρει ένας δικός μας άνθρωπος, να μην το πάρετε εσείς. Μακάρι να μπορούσαμε, δεν γίνεται. Κάποιος από εσάς θα το πάρει, δυστυχώς. Μπράβο! Διαφημίσεις! Αυτό κάτι είναι! Πού είσαι, Κρυσταλία, πού χωράει τα ωραία της τάβλας, που κάθεσαι. Καλέ, πώς πετάγεται την καρέκλα, την έχετε δει? Πώς ήρθε τώρα αυτό το κυριούλι και έγραψε ένα τραγούδι που λέει «Είσαι πολύ διάσημος στην Ιαπωνία, γι' αυτό είσαι διάσημος στην Ιαπωνία». Έτσι λέει. Έτσι λέει, «You are big in Japan».
Θα μπορούσε να ήταν και pig in Japan. Εγώ δεν είσαι γουρούνι στην Ιαπωνία. Γιατί λέει για σε όλες τις χώρες. Από εδώ μέχρι την Ιαπωνία. Είσαι γουρούνι. Είσαι Ιαπωνία, είσαι γουρούνι. Συγγνώμη, λέει. Εγώ νόμιζα Big in Japan ότι μεγάλωσε στην Ιαπωνία. Όχι, όχι, Big in Japan. Είσαι γνωστό. Δεν πολύ και μεγάλο, θα ήταν ήδη μεγάλο. Θέλω να σα δείξω τα παπούτσια δηλαδή, μου, παιδιά. Πήγε μεγάλο στην Ιαπωνία. Δίνουμε άλλη νέα ερμηνεία. Αυτό φαίνεται. Κοιτάξτε τι ωραίο παπούτσι φοράω σήμερα. Η Σοφία wow, φοράει ωραίο παπούτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι συγκλονιστικό. Τα φοράω όλα εδώ πέρα. Δεν, ναι, είναι σαν. Και η Σοφία φοράει ωραίο παπούτσι. Μπράβο, αν το ξέρει. Σαν να τον βάζουμε σκούκλε. Τι άλλο. Κάτι ωραίο που είναι από μπροστά. Καλά, η Σοφία. Παιδιά, η Σοφία έχει το πιο. Πώ να το πω. Είναι σεξι το ποδαράκι της, γιατί είναι μικρό σε νούμερο και ό,τι και να βάλει φαίνεται τέλειο. Δεν ξέρω, δηλαδή το γοβάκι της αχτοπούντας και το δικό μου, δεν υπάρχει κάποιο άλλο. Μοιάζουν δηλαδή, λίγο τα ποδαράκια μας, Σόφι, το καταλαβαίνεις. Το τρέντεκ, δηλαδή αυτό τώρα η επιφάνεια που πατάει του ποδιού δεν είναι. Γι' αυτό είπαν ισόρροποι. Και έλα, Σοφία, μοιάζουνε, κοίτα. Πάρα πολύ ωραία. Καλό. Ναι, τι λέει το δικό σου το παραμύθι, ρε, εσύ. Πραγματικά το παραμύθι. Δεν τα φοράνε, τα αφήνουν εδώ πέρα και πίνουν σαμπάνι. Εγώ είμαι. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα κορίτσια. Καλησπέρα κορίτσι. Ποια είσαι? Είστε υπέροχες να πω πρώτα. Ευχαριστούμε. Σας παρακολουθώ κάθε μέρα. Εγώ είμαι η Ευαγγελία. Γεια σου, Ευαγγελία. Και εσύ 22? Ναι, ναι. Για πες λοιπόν. Λοιπόν, εγώ είμαι με ένα παιδί εδώ και 7 μήνες. Ναι. Περνάμε πάρα πολύ ωραία γενικά, δεν έχω κανένα παράπονο, με προσέχει, είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη. Είμαστε από απόσταση και ζούμε και οι δύο στα πατρικά μας, οπότε είτε έρχεται εκείνος σε μένα, είτε εγώ σε εκείνο για κάποιες μέρες. Mm-hmm. Απλά ποιο είναι το θέμα, ότι ο φίλος μου είναι από Αλβανία και η μητέρα μου από την αρχή δεν ήταν τόσο σύμφωνη με τη σχέση μου. Ναι. Και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ όμως. Την τελευταία φορά που έφυγε ο φίλος μου από το σπίτι, μου είπε ότι δεν θέλει να τον ξαναφέρω. Γιατί, τι της έκανε? Δεν μας έκανε τίποτα. Γενικά είναι πάρα πολύ ευγενικός, πάρα πολύ σωστός. Και για κάποιο λόγο πιστεύω, δηλαδή είμαι σχεδόν βέβαιη ότι ο λόγος είναι η καταγωγή του και αυτό εμένα με πληγώνει πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη. Ναι. Εγώ δεν το έχω πει για τη μητέρα μου, γιατί δεν θέλω να τον στενοχωρήσω. Καλά κάνεις. Δεν χρειάζεται. Όμως, σκέφτομαι ότι αν συνέχελω δικαιολογίες για να πηγαίνω μόνο εγώ σε εκείνον, κάποια στιγμή θα πρέπει να το αποκαλύψω την αλήθεια. Ναι. Και δεν θέλω, πιστεύω ότι αυτό θα φέρει πρόβλημα στη σχέση μας. Εγώ νομίζω, θύμισε μου το όνομά σου. Ευαγγελία. Ευαγγελία. Ευαγγελία μου, εγώ νομίζω ότι πρέπει να το κουβεντιάσεις με τη μαμά σου. Ναι, αυτό. Δηλαδή για να δείξει μεγαλύτερη κατανόηση και θέλω να στηρίξει τη σχέση μου, γιατί βλέπω ότι από την πλευρά της δεν βοηθάει. Εγώ θα ξεκίναγα μια κουβέντα με τη μαμά, λέγοντάς της ότι εγώ μητέρα μεγάλωσα με αξίες νομίζω σε αυτό το σπίτι και μεγαλύτερη αξία από το να μην ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους από την καταγωγή δεν υπάρχει, έτσι δεν είναι μαμά? Έτσι θα ξεκινούσα την κουβέντα. Ναι. Θεωρώ λοιπόν μαμά ότι θα ήσουν χαρούμενοι αν ήμουν με ένα παιδί που είναι όλα αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά που είπες ότι έχει το αγόρι σου, με ένα παιδί ευγενικό, με ένα παιδί που έχει τρόπους, με ένα παιδί που με σέβεται, με ένα παιδί που με αγαπάει, με ένα παιδί που τον νοιάζει να είμαι χαρούμενη, μαμά. Και επειδή το σπίτι που μένεις είναι και δικό σου, εγώ δεν θα σου έλεγα ποτέ να επιβάλλεις κάτι στους γονείς, γιατί είμαι και εγώ μητέρα και δεν θα ήθελα να μου συμβεί κάτι αντίστοιχο, αλλά αν το παιδί μου ερχόταν και μου έλεγε ότι μητέρα, θεωρώ ότι κάνεις λάθος λέγοντάς μου ότι θα πρέπει να προσέχω και να επιλέγω τους ανθρώπους σύμφωνα με την καταγωγή και όχι σύμφωνα με το χαρακτήρα, θα στεναχωριόμουν πάρα πολύ. Την ίδια την πειράζει ποιο πράγμα? Τη μητέρα μου. Περίμενε, γιατί κάτι με ρωτάει η Σοφία. Την κοπέλα. Α, ναι, συγγνώμη. Την έχει πειράξει. Εσένα σε πειράζει ποιο πράγμα? Που έχει καταγωγή από την Αλβανία. Προφανώς όχι. Δεν σε πειράζει εσένα η καταγωγή του αγοριού σου, έτσι δεν είναι? Όχι καθόλου. Πόσο καιρό είσαστε μαζί? 7 μήνες μου είπες, 7 μήνες, ναι. Okay, εγώ αυτό θα έκανα. Θα έφερνα τη μητέρα μου, θα τη στρίμωχνα με αυτόν τον τρόπο, όπως θα στρίμωχνα και ένα ξένο.
Και πόσο μάλλον νομίζω ότι η μαμά σου θα καταλάβει αν πατήσεις το γεγονός ότι σε έχει μεγαλώσει με κάποιες συγκεκριμένες αξίες. Γιατί εμείς που είμαστε γονείς, νομίζω ότι βασίζουμε πάρα πολύ το κομμάτι της διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας πάνω στα πράγματα που εμείς ήδη φέρουμε. Οπότε, εγώ δεν θα δεχόμουν ποτέ το παιδί μου να με πειρατσίστρια, ας πούμε. Γιατί δεν είμαι, βέβαια. Ναι, και είναι πολύ όμορφο εκ μέρους σου που σκέφτεσαι τόσο πολύ το αγόρι σου. Είμαι σίγουρη ότι έχετε μια πολύ ωραία σχέση, έτσι μου ακούγεται. Αλλά αν δεις ότι αυτό το πράγμα δεν βγάζει κάπου, γιατί η μαμά σου δεν αλλάζει μυαλά, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα ερχόμουν να σε ρίξει προσωπικά, γιατί δεν μου αρέσει αυτό. Αλλά θα επέλεγα να βλέπω το αγόρι μου κάπου αλλού. Βρες έναν τρόπο δηλαδή να μην τον φέρνεις στο σπίτι, αλλά πρέπει οπωσδήποτε η μαμά σου να καταλάβει ότι αυτό που κάνει είναι ρατσιστικό. Τόσο απλά. Ναι. Εντάξει. Ναι, να μην στεναχωριέσαι, είσαι πολύ πολύ γλυκιά. Είμαι σίγουρη και τα κορίτσια θα σου πούνε τα ίδια πράγματα, να μείνεις στο δέκτης να ακούσεις, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, Πινελόπη. Να σε καλά, Ευαγγελία, σε φιλώ πολύ. Γεια. Γεια. Συγγνώμη, πόσο χρονών ήταν η κοπέλα? 22. Για να πω ότι δεν χρειάζεται πάντοτε να αποζητούμε την έγκριση των γονιών μας. Θέλω να πω ότι όταν γίνεται κάτι το οποίο αντικειμενικά δεν είναι δίκαιο, απέναντι στην ανθρωπότητα, στα πιστεύω μας και σε όλο αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίζετε τις επιλογές σας, ακόμη και αν οι γονείς σας διαφωνούν με αυτό. Κοίταξε να δεις, εγώ θα το κουβέντιαζα πολύ. Θα προσπαθούσα δηλαδή πάρα πολύ. Πέρα από το κομμάτι της σχέσης. Γιατί η σχέση, εντάξει, είναι μικρή, μπορεί κάποια στιγμή να τελειώσει, δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ότι είναι μια πολύ καλή αφορμή για να δεις τα κοινά σημεία με το παιδί σου, έτσι. Δηλαδή, είναι πολύ ωραίο που εκείνη δεν έχει περάσει μέσα της το κομμάτι του ρατσισμού. Όμως δεν μπορώ να καταλάβω πώς μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα ή πόσες φορές τέλος πάντων έχει πάει αυτός ο άνθρωπος στο σπίτι, δεν έχουν εκτιμήσει το γεγονός ότι είναι ένα ευγενικό παιδί. Εγώ πιστεύω πάντως ότι θα έπρεπε να το επικοινωνήσει με τη σχέση της. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές θέλουμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους, γιατί λες θα πληγωθεί. Είναι η πρώτη σκέψη σίγουρα αυτή. Όμως ξέρεις τι, πολλές φορές επειδή σε σένα υπάρχει τώρα αυτή η διαμάχη μέσα σου, ο σύντροφός σου με κάποιον τρόπο το εισπράττει. Και μπορεί να εισπράττει ένα τελείως λάθος μήνυμα. Μπορεί να εισπράττει ότι εσύ δεν θες να πάει να έρθει στο σπίτι. Σοφία, έχεις πολύ δίκιο και προφανώς έχεις. Μάλλον είναι σωστό αυτό που λες και έχεις προφανώς δίκιο, διότι έρχεσαι και από μια άλλη ιδιότητα. Όμως εγώ θεωρώ ότι μετά στα μάτια του παιδιού η μητέρα θα έχει μια θέση που δεν θα είναι ωραίο να την έχει. Κατάλαβες τι λέω? Γιατί μπαινοβγαίνει στο σπίτι της. Δεν είναι ωραίο να ξέρει ότι είναι ρατσίστρια. Εμένα με απασχολεί πάρα πολύ η ιδιότητα. Δεν συμφωνώ. Ναι, οκ. Το καταλαβαίνω. Απλώς δεν μπορεί για να σταθούμε στο τι είναι όμορφο, ας το πούμε επικοινωνιακά, επιφανειακά να προσπερνάμε την ουσία. Δηλαδή, σίγουρα η ουσία είναι το να είναι ευτυχισμένη η κοπέλα αυτή με τον σύντροφό της. Και αν οτιδήποτε άλλο αποτελεί εμπόδιο, το να το πει, πέρα από την τροπή, μπορεί να τη φέρει πιο κοντά με τον σύντροφό της. Γιατί ακριβώς ο σύντροφό της θα δει τη δική της στάση. Αλλά αν το πάρεις. Για ποιο λόγο? Γιατί νομίζω ότι έχετε εστιάσει σε λάθος πράγμα. Mm-hmm. Μιλάτε γενικά για ένα πρόβλημα που έχει η κοπέλα με τον σύντροφό της. Εγώ θα κάνω το θέμα πάρα πολύ συγκεκριμένο. Πρόκειται για τον Αλβανό εραστή. Είναι μια κατηγορία ανθρώπων πια, η οποία μπλέκει με τα κορίτσια μας χαλάει το αίμα και δεν τα δεχόμαστε. Υπάρχει ο Αλβανός γείτονας, ο Αλβανός που συνεργάζομαι μαζί του, ο Αλβανός που δεν τον θεωρώ και πολύ εντάξει, γιατί δεν είναι εντάξει λαός, και τώρα τι έγινε, τι μας έκατσε, ο Αλβανός εραστής. Δύο φίλες μου έχουν Αλβανούς εραστές, οι οποίοι όταν λένε την καταγωγή του εραστή τους, χαμηλώνουν τη φωνή. Ενώ είναι μόνες τους. Δηλαδή, ήταν η φίλη μου έτσι, εκτός πλάνου, και της είπα, ωραίος, ναι, μου λέει, κούκλος. Δεν κατάλαβα, της λέω, τι εννοείς? Λέει, είναι Αλβανός. Λέω, είναι κάποιος στο σπίτι που δεν πρέπει να μάθει ότι είναι Αλβανός από άλλη χώρα? Μου λέει, όχι, εντάξει, απλώς δεν το έχω. Δεν μπορεί να το αποδεχτεί ούτε η ίδια, δηλαδή. Τέλειο σεξ, τέλεια σχέση. Τραγικό. Έτσι, δηλαδή. Πίστευτο. Φοβερός. Ναι. Δεύτερη περίπτωση. Λέει, καλά, ούτε κατά διάνοια, εντάξει. Φαίνεται. Καταρχάς μου λέει πάρα πολλά λεφτά. Πού τα βρήκε? Ότι πρέπει οπωσδήποτε του αφήσει να βρει κάτι που. Έτσι. Άμα ήταν Έλληνας, θα είχε να τα βρει. Ο Αλβανός έχει κάνει κάτι κακό. Λοιπόν, ο Αλβανός εραστής, λοιπόν, δεν είναι ένα γενικό θέμα ότι το κοριτσάκι πήγε στο σπίτι και είπε ότι το αγόρι που τάχω είναι φτωχός. Είναι Αλβανός. Και ο Αλβανός δεν πρέπει να μας ακουμπήσει ερωτικά στην Ελλάδα. Όμως τυχαίνει να κουμπάνε πολύ καλά ερωτικά στα κορίτσια μας.
Και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ, παιδιά. Και το ανάποδο. Γιατί δεν υπάρχουν οι γυναίκες που έχουν σχέσεις. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τα αγόρια. Πάρα πολύ. Εγώ ζω με τα αγόρια, γι' αυτό και στέκομαι με αφορμή το τηλέφωνο. Ότι ήταν μια κοπέλα που τα είχε με ένα Αλβανό που ήταν αγόρι. Ναι, ναι, okay. Προσοχή μεγάλη. Να αφαιρέσουμε τον κάλο από τον εγκέφαλο. Και αν η μανούλα σου δεν μπορεί να το δεχτεί. Έτσι. Όπως είπε και η Πινελόπη, το δέχομαι. Δεν μπορείς να βάλεις με τη βία στο σπίτι σου. Γιατί όσο και έναν δικό σου σπίτι, ξέρω πολύ καλά τι προστριβή θα γίνει, συνεχίζεις και έχεις τη σχέση σου κανονικά, μέχρι να αποκτήσεις το δικό σου χώρο και να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Αλλά λίγο τις μανούλες προσοχή, παιδιά, οι μανούλες. Μεγάλη προσοχή. Μην ξεχνάτε ότι εσείς δεν είστε με Αλβανό και δεν είστε καλά. Μεγάλη προσοχή, τζίζε. Τι είπες τώρα, ρε Σοφάρα. Ναι. Θα χειροκροτήσουμε. Ναι. Εκπληκτικό. Γιατί παιδιά, εδώ γίνεται αυτό, ε! Στο εξωτερικό γίνεται αυτό. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό? Πώς? Drop mic. Oh, God! Oh. Drop mic. Λοιπόν. Είναι όπως τότε που αφήναν τα στυλό κάτω για τους πανεπιστημιακούς. Που χειροκροτούσαν τα στυλό, το ξέρετε. Ή όχι, που δίναν τα στυλό. Το ξέρετε, σε ένα αμφιθέατρο. Το έχετε δει στο A Beautiful Mind. Που πάνε και του καταθέτουν τα στυλό. Ναι. Θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό. Ότι έγραψε, ρε παιδιά. Αυτό με πληγώνει τόσο πολύ με τους Αλβανούς, ως εραστές, ειδικά αυτή η κατηγορία, μπορεί να με σκοτώσει γιατί είναι όπως ομοφιλοφιλία. Είναι τι θέλω εγώ να κάνω στο κρεβάτι μου. Με όποιον θέλω. Παιδιά, προσοχή. Είναι βασικό ένστικτο. Ο άνθρωπος ο άλλος δεν ξέρει που θα οδηγηθεί άμα το καταπιέσει. Το λέω και το ξαναλέω. Δηλαδή τι, σκέψου όλες αυτές τις αγκαλιές που έχεις κάνει, όλα αυτά τα φλετ που έχεις κάνει από το δημοτικό, μέχρι την ενήλικη ζωή σου, να απαγορεύεται να τα κάνεις. Γιατί γουστάρεις κάποιον που είναι από άλλη χώρα ή γουστάρεις κάποιον το ίδιο φίλο. Τι θα σου βγει, πώς θα σου βγει σε καλό. Έχουν λέει εχθρότητα οι Αλβανοί. Σοβαρά. Α, πάνε εσύ να σε κοιτάξουν στραβά σε άλλη χώρα, να δω άμα θα έχεις φιλικότητα. Εγώ πήγα μισή ώρα στη Βουλγαρία. Και κάτι είπαν μεταξύ μου και λέω: τι είπαν αυτοί. Αισθάνθηκα πολύ άσχημα. Μήπως λένε κάτι εναντίον μας. Και μιλάνε βουλγάρικα, δεν τους καταλαβαίνω. Αμέσως νιώθεις ξένος σε ξένους. Τέλος. Τι να πεις, Βέρο. Τι να πούμε. Είναι μερικά θέματα που αξίζει τον κόπο να τρώμε πολλή ώρα. Γεια σου, Μαρία. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Είμαι η Αθηνά. Γεια σου, Αθηνά. Πόσο χρόνο είσαι? Βεβαίως. Είμαι 27. Για πες μας, Αθηνά μου, γιατί μας κάλεσες? Λοιπόν, εγώ είχα μία σχέση για πάρα πολύ καιρό, με το οποίο αυτό το παιδί ανακάλυψα στην πορεία ότι είχε διαφορετικές προτιμήσεις. Πώς το ανακάλυψες? Με πάρα πολύ άσχημο τρόπο. Και τον είδα από κοντά, εκτός από το κινητό του. Δεν μπορώ να πω περαιτέρω. Ότι η δύο σώμαση, τέλος πάντων, είδες να έχει περιπτύξει με κάποιον άνθρωπο του ιδίου φίλου, έτσι, για να το... Ναι, εγώ γενικά δεν έχω θέμα με αυτούς που έχουν διαφορετικές προτιμήσεις. Απλά θα ήθελα να το ξέρω. Και ποια ήταν η αντίδρασή σου, το συζήτησες μαζί του? Ποτέ. Απλά τον άφησα. Mm-hmm. Και εντάξει, εννοείται δεν ξαναμιλήσαμε και τα λοιπά. Απλά επειδή ήταν η τρίτη φορά που μου συνέβηνε κάτι τέτοιο, γιατί και άλλα δύο αγόρια με είχαν πλησιάσει που είχα μάθει ότι είχαν διαφορετικές προτιμήσεις και έτσι από την αρχή δεν έκανα κάτι. Mm-hmm. Γενικά τώρα έχω μια δυσπιστία ως προς τους άντρες και επειδή τελευταία με κυνηγά ένα παιδί, οι φίλοι μου έλεγαν να δώσω μια ευκαιρία. Τελικά την έδωσα, αλλά βλέπω ότι έχει και αυτός πολλά κοινά χαρακτηριστικά με το προηγούμενο. Και γενικά δεν ξέρω. Νομίζω ότι όσοι με πλησιάζουν έχουν αυτό το θέμα. Ή εγώ το έχω, δεν καταλαβαίνω. Ακριβώς. Ωραία, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η σκέψη σου και ο συλλογισμός σου και το πώς κατέληξες εκεί. Και βλέπω ότι στην πραγματικότητα και εσείς οι ίδιοι που μας καλείτε ξέρετε τι είναι αυτό που σας συμβαίνει, αλλά πολλές φορές μέσα στην κουβέντα. Προκύπτουν τα πράγματα, τέλος πάντων, αυτά που σκεφτόμαστε, βγαίνουν στο φως. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι σαφές ότι θα πρέπει να εστιάσεις, αντί να εστιάσεις στους ανθρώπους αυτούς που επιλέγεις και στο τι τους συμβαίνει τελικά, είναι στο γιατί εσύ επιλέγεις αυτούς τους ανθρώπους και έχεις ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Πολλές φορές όταν φοβόμαστε ότι θα επιβεβαιωθεί μια φοβία μας, επιβεβαιώνεται. Επιβεβαιώνεται, έτσι. Επιλέγουμε ακριβώς τους ανθρώπους. Ναι. Απλά γενικά εγώ θέλω να έχω κάτι στη ζωή μου. Γενικότερα νιώθω ανασφάλεια όταν δεν έχω κάποιον άνθρωπο δίπλα μου. Στο έχω ανασφάλεια θα βάλω μία τελεία. Δεν υπάρχει το όταν δεν έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου.
Θα έπρεπε, δηλαδή αυτό πρέπει να το εξετάσεις σε σχέση με τον εαυτό σου. Αν νιώθεις ανασφάλεια, θα νιώθεις είτε έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου, είτε δεν τον έχεις. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε εμείς εντάξει. Να έχω κάποιον άνθρωπο δίπλα μου και να τον συμβουλεύω, να με συμβουλεύει, να περνάμε καλές στιγμές. Καταλαβαίνω απόλυτα. Να έχουμε μια συντροφιά. Όλοι έχουμε ανάγκη από τη συντροφικότητα, αλλά όταν η συντροφικότητα αυτή πάει να μας καλύψει ακριβώς αυτά τα κενά. Και είναι απλώς μια συντροφικότητα για την κατάργηση της μοναξιάς μας, προκύπτουν αυτά τα θέματα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξεις βαθιά μέσα σου και να δεις τι είναι αυτό που θέλεις, πέρα από αυτό που νομίζεις, που μπορεί να θεωρείς ότι είναι μια σχέση, να δεις τι είναι αυτό που σου λείπει, τι είναι αυτό που χρειάζεσαι σαν άνθρωπος και γιατί κάνεις κάποιες επιλογές. Αντί να εστιάζεις στο τι θα προκύψουν τελικά να είναι οι άλλοι. Θα το συζητήσουμε και με τα κορίτσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάλεσες. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, αγάπη μου. Δεν είναι το πρώτο τηλεφώνημα που λαμβάνουμε τέτοιο. Τι πιστεύεις ήταν, συμβαίνει, βέβαια, Σοφία. Επαναλαμβανόμενο το μοτίβο. Γενικά το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε τώρα με την ευκαιρία, ότι όταν βλέπετε ότι κάτι συμβαίνει συνέχεια, πρέπει να κοιτάξετε λίγο τον εαυτό σας τι είναι αυτό που κάνετε και το φέρνετε, έτσι. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση, το γεγονός ότι έχει, για κάποιο λόγο, προφανώς επιλέγεις αγόρια τα οποία είναι bisexual, αλλά αυτό δεν σου αρέσει. Ναι. Είναι λίγο οξύμορο. Γιατί για να τα επιλέγεις, πάει να πει ότι σου αρέσει κάτι εκεί. Όχι απαραίτητα. Είναι πολλές αλλά φορές, ή ότι, Σοφία. Ακριβώς ότι αυτό σαμποτάρεται. Δηλαδή, σου λέει ότι εγώ θέλω, λέει, δεν νιώθω ανασφάλεια όταν είμαι μόνη μου. Θέλω για να αισθανθώ ασφαλής, να έχω μια σχέση. Και τελικά επιλέγει τη σχέση αυτή που την κάνει να αισθάνεται ακόμη πιο ασφαλής. Ναι. Την επιβεβαιώνει δηλαδή. Ακριβώς. Οπότε γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς αισθανόμαστε εμείς. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, για να επιλέξεις 4 φορές ανθρώπους με διαφορετική κατεύθυνση σεξουαλική, σημαίνει ότι κάτι σε αυτό, στο φέρεσθε, κάτι σου αρέσει. Ναι. Πρώτα απ' όλα δεν είναι και στατιστικά πιθανόν, είναι στατιστικά πιθανό αυτό να συμβεί. Γι' αυτό λέω μένω σε αυτό λίγο πιο πρακτικά. Ναι. Μήπως δεν είναι πάντα ανασφάλεια, αλλά είναι τι μου αρέσει. Αυτό λέω, δεν μιλάω για την ανασφάλεια. Όχι, Σοφία, το λέω αυτό. Μήπως τελικά, ας πούμε, μπορεί να μου αρέσουν άντρες που πάνε και με άντρες. Ναι, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν είναι κακό να ξέρεις, έτσι. Δεν είναι ανασταλτικό. Μα ακριβώς πάλι στα λόγια μου όμως έρχεσαι. Αυτό είναι που λέμε ότι να βρει τι είναι αυτό που θέλει. Άρα. Αν τελικά αυτό που θέλει είναι αυτό, σωστό. Θα πρέπει να το αποδεχτεί για να μπορέσει να προχωρήσει. Ναι. Μήπως δεν είναι πρόβλημα, αλλά δεν το έχει αποδεχτεί. Ναι. Μήπως δηλαδή είναι ένα τύπου, επειδή είναι ταμπού ενδεχομένως, να το παίρνει κι εσύ σαν να είναι ταμπού, ενώ μέσα σου σωστό. Βαθιά υπάρχει μια έλξη. Σοφία, το είπα από την αρχή, εγώ τώρα το κατάλαβα. Ναι. Μα το είπες από την αρχή. Είναι ακριβώς ότι μπερδευόμαστε σε ένα μοτίβο σκέψεων και τελικά δεν εντοπίζουμε πού είναι το πρόβλημα. Ναι. Δεν το ξέρουμε. Ακριβώς. Νομίζουμε ότι είναι κάποιο τελείως άλλο. Και τώρα τελικά καταλήγει στο ότι μήπως να μην κάνω από φόβο. Ναι. Δηλαδή από τον το φόβο τη μοναξιά επιλέγει τελικά τη μοναξιά. Ναι, δες το λιγάκι. Μήπως αυτό το μοτίβο δείχνει κάτι για κάποιο βαθύτερο ένστικτο που έχεις και δεν το έχεις αναγνωρίσει, δεν το έχεις αποδεχτεί. Διαφορετικά. Δεν ξέρω τι να πω. Γιατί σίγουρα στατιστικά είναι απίθανο αυτό που σου συμβαίνει. Κάτι παράξενο γίνεται εκεί. Λοιπόν, να δώσουμε ένα διαγωνισμό λοιπόν, το διαγωνισμό μας που τρέχει, που είναι το υπέροχο Toyota, αυτό το υπέροχο μικρό αυτοκίνητο πόλης αξίας 11.000 ευρώ. Καλείτε ή στέλνετε μήνυμα στο 14999. Είναι ένα υπέροχο τελευταίας τεχνολογίας αυτοκίνητο, που όλοι θα θέλαμε να έχουμε, διότι είναι πάρα πολύ όμορφο και πολύ πρακτικό. Καλείτε ή στέλνετε μήνυμα, όπως σας είπα, και εμείς επιστρέφουμε σε λίγο μετά το break. Να, σήμερα είσαι στα καλά σου. Όχι, σαν την Παρασκευή. Μουσικούλα. Το ξέρεις ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος που βάζει μουσική, που βάζει και στη Σύση. Καλά, μου τα λέω. Την Παρασκευή δεν ήταν καλά. Και έβαλε το τραγούδι μου το αγαπημένο για είσοδο. Χωρίς να το πω. Σοφία, αυτό τι είναι. Ποιο. Αυτό. Είναι αυτό που βρίσκεται στο ταγκούρι μου. Θέλω να δείτε λίγο τι τρώει η Σοφία μου, τι είδου στα διαλύματα. Διατηρείται στα αυτά τα κιλά. Επίσης, θέλω να μπείτε στο YouTube της Σοφίας μου, τι είδου σήμερα, διότι έχει κάνει ένα βίντεο. Εγώ είδα τα backstage μόνο, δεν το έχω δει όλο. Κλαίω. Να πω λίγο κάτι, γιατί έγινε μια παρεξήγηση. Μου είπε η κοπέλα από το τηλεφωνικό κέντρο ότι παίρνουν πάρα πολλοί άνθρωποι από την Αλβανία και λένε ότι τι φρικτά ήταν αυτά που είπα. Μάλλον με πιάσαν στο σημείο
που έλεγα το δερμή κατηγορό των Ελλήνων, που έλεγα, τι έλεγα Σοφία? Ναι. Ότι οι Αλβανοί είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ. Όχι, εγώ το μέρος των Αλβανών πήρα, και μάλιστα των Αλβανών εραστών, που ξέρω ότι. Ήταν ειρωνικό το βίντεο. Ήταν ειρωνικό όλο το άλλο. Προφανώς με πιάσατε στη στιγμή που έλεγα αυτά και νομίσατε αυτό. Καμία σχέση. Το βίντεο είναι στο YouTube, μπορείτε να το δείτε, θα το δουν και οι Έλληνες και άλλες χώρες όλες. Και το συμπέρασμα τώρα είναι ότι αναζητούμε Αλβανό εραστή τελικά. Ναι. Αν θέλετε, διακάτω. Χρυσάνθησε πάλι μέσα στο. Και όταν το τηλεφωνό τη ημέρα. Χαιρετίσματα στην Αυστραλία. Και εμένα μου στείλανε μήνυμα προσωπικό. Καγκούρο. Και ρωτήσαν αν μπορούν να βγουν και τηλεφωνικοί. Μπορούνε, μπορείτε να βγείτε τηλεφωνικοί. Να μας κάνετε δευτερόλεπτο. Το κάνει 3 ευρώ. Μπορείτε να βγείτε όσο θέλετε. Τι ώρα είναι όμως στην Αυστραλία τώρα? Στην Αυστραλία είναι χθες. Παιδιά, εμένα με έχουν πάρει στα live μου της καραντίνας. Είχε βάλει ξυπνητήρι. Το έκανα εγώ βράδυ και μου λέει: Σοφία μου είναι αργή εδώ πέρα και έπρεπε να κοιμάμαι. Αλλά εγώ έβαλα ξυπνητήρι για να πάρω τηλέφωνο και να βγω. Μπράβο, Σοφία. Και τον έβγαλε μεγάλη καρδιά. Στα live στο Instagram. Πολλά φιλιά στην Αυστραλία. Χρονική ασυγκυρία ήταν το πρώτο. Gay straight. Vegan, κακός vegan γούνα. Αλβανός εραστής. Είναι gay και bisexual. Ποιο είναι το τηλέφωνο της μέρας? Δεν ξέρω. Η κοπέλα που πέφτει συνέχεια σε bisexual. Ναι, ναι. Μήπως αρέσει αυτό? Εγώ είμαι η κοπέλα που πέφτει συνέχεια σκέτο, τελεία. Χθες το βίντεο σου έπεσα 2 φορές. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι πραγματικά. Να στείλουμε ένα πολύ μεγάλο φιλί στο Κρυσταλάκι μας. Κρυσταλάκι, ξεκουράσου. Γεια σου, Κρυσταλάκι. Αύριο, αύριο. Τσάου, τσάου, τσάου. Δυνατά τη μουσική τώρα. Ναι, 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 παρακαλώ. Να ξεκινήσουμε.